Κύριε Σαχινίδη, με συγχωρείτε. Ποιο, τα οικονομικά. Για τα οικονομικά σας κατηγορούν. Τα οικονομικά τα ξέρουν όλος ο κόσμος. Τα οικονομικά μας, αφού τα έχει ελέγξει το ΣΔΟΕ. Και δεν υπάρχει τίποτα. Και όλα είναι με παραστατικά και όλα είναι με αποφάσεις των επιτρόπων κτλ. Δηλαδή, κύριε Κασαβέτη, γιατί λέτε λοιπόν εσείς ότι δεχτήκατε πιέσεις, για να το πω κομψά, λοιπόν, από τον κύριο Σαχινίδη. Τον, και... αφήνω τον να αγαπητό ακούσω τον κύριο Κασαβέτη, παρακαλώ. Και σας λέω το εξής. Κύριε Κασαβέτη, να σας ακούσω. Ναι, ναι, κύριε Σαχινίδη, μισό λεπτάκι να τα βάλουμε σε μία σειρά λίγο τα πράγματα. Δεν μπορώ να μιλήσω πάνω στον κύριο Σαχινίδη. Ακούστε λίγο και την άλλη πλευρά, σας παρακαλώ. Μα επειδή τα είπατε στα άλλα κανάλια, δεν σημαίνει ότι τα ακούγαμε τα άλλα κανάλια, κύριε Σαχινίδη. Με συγχωρείτε, εμείς εδώ τώρα ξεκινήσαμε. Σας παρακαλώ πολύ με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μπορώ. Όχι, δεν αξίζει καθόλου. Δεν αξίζει καθόλου, είπαμε. Όχι. Κάνετε ένα διάλογο. Κύριε Κασαβέτη, σας ακούμε. Αφήστε τον κύριο Σαχινίδη. Αν δεν θέλει να μπει σε διάλογο, εντάξει. Ελεύθερο, θα κάνω ό,τι θέλει. Αν είναι δυνατόν, δεν είμαστε εδώ δικαστήριο. Παρακαλώ, κύριε Κασαβέτη, σας ακούμε. Καλησπέρα, κύριε Τσαπενίδου. Τώρα είμαστε στην τοποθέτηση του κυρίου Σαχινίδη ότι είναι και αναντικατάστατο τεχνικό. Και προφανώς και τεχνίτη αεροσκαφών. Εμένα μου είχε παρουσιαστεί σαν μηχανολόγος και πολιτικό μηχανικό. Που είχε σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Κασαβέτη, συγγνώμη. Είναι λίγο χύμαρος ο κύριος Σαχινίδης. Μιλάει ακόμη στο μικρόφωνο μόνος του. Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Ναι, μα ακριβώς εγώ δεν ήθελα να μιλήσω πάνω του. Αλλά τώρα ακριβώς με τα λεγόμενά του, ναι, με ακούτε. Σας ακούμε τώρα, ναι. Ναι, ότι έχει υπάρξει και τεχνικός αεροπορικός.